Κοντά μας έχουμε τον κύριο Μπουργάνη, Γενικό Αρχηγό του Ολυμπιακού Βάρης. Κύριε Μπουργάνη, καταρχήν συγχαρητήρια για την μεγάλη πορεία φέτος της ομάδας και για την άνοδο. Λίγα λόγια, έτσι συνοπτικά, για τη χρονιά. Ευχαριστούμε πολύ για τα συγχαρητήρια. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήταν, νομίζω, δύσκολη χρονιά για όλες τις ομάδες, λόγω των καταστάσεων που ζήσαμε πέρυσι και που συνεχίστηκαν φέτος. Είχαμε δυσκολίες με απουσίες, με τον COVID, με τραυματισμούς λόγω της αποχής. Και εδώ έρχεται τον κοουτσάρα μου. Νομίζω ότι τα καταφέραμε γιατί μείναμε πιστοί στο πλάνο μας, αυτό που είχαμε χαράξει από την αρχή αυτής της ομάδας, που ήταν να παίζουμε σωστό ποδόσφαιρο, να δουλεύουμε καλά, να μιλάμε λίγο και να ακολουθούμε τις οδηγίες αυτών που ξέρουν, που στην προκειμένη περίπτωση για μας είναι οι προπονητές. Μας δώσατε μια πολύ καλή πάσα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Τσιριγότη τώρα. Coach, συγχαρητήρια και σε σένα για την επιτυχία της ομάδας. Αρχές της χρονιάς τα είχαμε ξαναπεί. Η ομάδα ξεκίνησε με 2 αποτελέσματα ανεπιτυχή. Ωστόσο, παρά την απογοήτευση, αποδείχθηκε ότι οι ομάδες με τις οποίες ξεκίνησατε και σκοντάψατε είναι και οι ομάδες με τις οποίες παλέψατε για την άνοδο, την Βουλιαγμένη και την Κερατέα. Παρ' όλα αυτά τα καταφέρατε, σταθήκατε όρθιοι, κάνατε μια πολύ καλή πορεία και δικαίως νομίζω κερδίσατε την άνοδο. Σωστά λέτε, τα είχαμε ξαναπεί στο παιχνίδι της Βουλιαγμένης, εκεί με την ισοπαλία. Εντάξει, για μας σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε απογοήτευση. Ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο θέλει το χρόνο του για να μπορέσει να βγάλει στο γήπεδο πράγματα τα οποία διδάσκονται ή πράγματα τα οποία δουλεύουν οι ομάδες. Οπότε μείναμε πιστοί στο πλάνο, όπως είπε και ο Γιώργος, και αυτό είναι το καλύτερο και το πιο σίγουρο που μπορεί να κάνει μια ομάδα για να πάρει πίσω τη δουλειά την οποία βάζει στο γήπεδο. Όταν ξεκινήσαμε πριν από 2,5 χρόνια αυτή την προσπάθεια με τους ανθρώπους της διοίκησης, εγώ τους είχα υποσχεθεί ότι σε 2 χρόνια βγάζουμε έξω τη χρονιά την οποία διακόπηκε το πρωτάθλημα, θα είμαστε στην Α κατηγορία. Και αυτοί στηρίξανε με όλη τους τη δύναμη αυτό το πλάνο, όχι μόνο το στηρίξανε, το υπερστηρίξανε, το οργανώσανε, το προσπαθήσανε με όλη τους τη δύναμη. Και νομίζω ότι εγώ δικαίωσα αυτούς, αυτοί δικαίωσαν εμένα και όλοι μαζί βγήκαμε κερδισμένοι και κάναμε μια ομάδα η οποία υπάρχει περίπου 2,5 χρόνια όσον αφορά το αντρικό της κομμάτι, να είναι υπόδειγμα οργάνωσης, ποδοσφαιρικής άμυλας, ποδοσφαιρικής ποιότητας και όλα τα υπόλοιπα. Καθότι τώρα πλέον οι στόχοι αλλάζουν και οι δυσκολίες ανεβαίνουν, για του χρόνου έχετε κάποια εκτίμηση, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει λένε. Ωστόσο θα υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις, θα συνεχίσετε εσείς στον πάγκο. Εμείς, ο κότς θα συνεχίσει στον πάγκο, αυτό είναι βέβαιο. Τώρα από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα θα μιλήσουμε. Να χαρούμε λίγο τώρα. Να χαρούμε τώρα λίγο, γιατί αυτές οι ερωτήσεις είναι τώρα. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν. Όπως σύμφωνα με το συμφέρον της ομάδας. Με ό,τι πιστεύουμε ότι θα είναι το καλύτερο για την ομάδα για του χρόνου.